Σε πρέπει να πας εκεί μέσα. Δεν είστε την ξέρετε τι θα γίνει σήμερα, παιδιά. Μάλλον κάπου εδώ θα είναι αυτή. Στόλε, σιγά σιγά, έλα. Πήρε με τα λεφτά. Μπορείς να τους σκοτώσεις. Κατάλαβα. Λοιπόν, Λιμόν, έχω κάτι δουλειά τώρα. Πρέπει να πάμε σε ένα μαφία και χρωστάω λεφτά. Στη μαφιόζη, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Ότι χρωστάς λεφτά. Ωραία, μπράβο. Αλλά ξέρεις τι, χρωστάω πολλά. Αλλά δεν θα δώσω όλα. Να δώσω μόνο μισό, επειδή αυτοί πρέπει να μου φέρουν κάποια πράγματα. Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι επιχείρηση, business, κατάλαβες. Εγώ δίνω λεφτά και αυτοί μου δίνουν κάποια πράγματα. Αλλά αν θα δίνω όλα, μπορώ να χάσω με αυτά τα πράγματα. Ναι, κατάλαβα, περίπου. Είναι επιχείρηση, κατάλαβες. Είναι business, money make money. Ωπ, τι είπατε, έχετε καμιά αποστολή? Όχι, αυτό είναι θέμα για μεγάλους, νομίζω, ανθρώπους, ε. Ναι. Μα και εγώ είμαι μεγάλος. Κοίταξε, εμείς τώρα θα πάμε σε πολύ πολύ επικίνδυνα δουλειά να κάνουμε τώρα. Μα ξέρω πιο πολλές τεχνικές και από αυτόν εδώ. Κοίταξε, Λουσία, είναι πάρα πολύ σοβαρή αποστολή. Θέλεις να δοκιμάσουμε να κάνουμε μαζί? Μπορώ και μόνος μου να κάνω αυτή την αποστολή. Αφού είναι επικίνδυνο, ρε Οδυσσέα. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι μικρός. Είμαι μεγάλος. Θέλω να γίνω άντρας όπως και εσείς. Και είμαι ο Τζέγκεμερ, γκέιμερ, και μπορώ να τα κάνω. Αν θέλεις, τότε να κάνεις σήμερα. Να δούμε. Αλλά να ξέρεις, δεν είναι, πρέπει να έχεις πάρα πολύ. Πώς λέγεται, ντουσά, σύνολο. Ψυχή και δύναμη. Ψυχή και δύναμη. Και να γίνεις σαν άντρας, σαν Τζιλάρ Μιμόβα, κατάλαβες. Και παιδιά, μην ξεχάσετε, τώρα να πάμε για πάρα πολύ επικίνδυνη επιστολή, αλλά εσείς να ξεκινήσετε αυτό το αποστολή και ξεκινήσετε από κόκκινο κουμπάκι. Πατήστε σε παρακαλώ να είσαι μάγκας. Αν είσαι μάγκας, πάτα εγγραφή. Εντάξει, φίλε? Ναι, πάτα το κόκκινο κουμπάκι οπωσδήποτε τώρα. Και εμείς ξεκινάμε! Πάμε! Πάρτο, πάρτο, πάμε! Σιώ, παλιό! Ραφάριο, ποιοι είναι αυτοί που έμπλεξες και γιατί τους χρωστάς λεφτά? Κοίταξε, Οδυσσέα, δεν είναι θέμα χρωστάω λεφτά. Κανονικά κάνουμε κάτι επιχείρηση σαν χρωστάω λεφτά. Λοιπόν, να δώσω τώρα δεν είναι όλα λεφτά, να δώσω μισό και αυτοί πρέπει να μας φέρουν κάτι πράγματα. Και όταν μας φέρουν αυτά τα πράγματα, να δώσουμε και τα υπόλοιπα. Δίνουμε μόνο προκαταβολή τώρα, κατάλαβες. Αυτά τα λεφτά που βλέπεις τώρα εδώ είναι. Είναι προκαταβολή. 5.000 δολάρια. Και όταν μας φέρουν τα πράγματα, να δώσουμε ακόμα 5. Και τότε με αυτά τα πράγματα να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Κατάλαβες? Ναι. Κύριε Οδυσσέα, είχαμε ξαναμπλέξει μαζί τους και βεβαίως ήταν αυτοί επικίνδυνοι. Αυτό πρέπει να προσέχουμε, γιατί γενικά αυτοί οι τυπάδες είναι λίγο παράξενοι. Κατάλαβα, τότε δεν θα προσέχουμε. Μη αγχώνεσαι, Οδυσσέα. Κάπου πρέπει να ξεκινήσεις σοβαρή δουλειά, κατάλαβες? Τώρα είναι η μέρα σου. Κοίταξε, κανονικά. Λίγο, γιατί είναι επικίνδυνο, να εισηγήσω. Επειδή δεν μπορούμε να πάμε τρεις μαζί, κάποιος από εμάς να πάει εκεί χωρίς όπλα. Χωρίς όπλα, γιατί εκεί είναι, πώς, ελέγχονται. Ελέγχον μην να έχει όπλα. Και τα άλλα, παράδειγμα εμείς, να κάτσουμε εκεί που είναι αμάξι, με τα όπλα, αν κάτι θα πάει στραβά, αμέσως θα μπούμε μέσα στο έργο. Κατάλαβες, Αλυσσέα? Ναι. Μάλιστα, μπράβο, Jill Army. Μια αγχώνησε ποτέ ποτόν μαζί. Τζιλάρ με μόνο, να ξέρεις. Γιμών, αφού ξέρεις, σε αυτό το περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνη περιοχή. Πιο επικίνδυνη περιοχή στον κόσμο, πιστεύω. Ναι. Αλλά για μας είναι σαν, εμείς, εγώ, σαν ψάρι στο νερό εδώ. Μια αγχώνησε. Ναι, μια αγχώνησε. Έχει συνηθίσει. Ναι. Γιατί επικίνδυνο είναι δεύτερο το όνομα μου, επικίνδυνος. Εγώ είμαι επικίνδυνος. Εσύ danger. Demon danger, demon επικίνδυνος. Sorry. Γι' αυτό. Sorry. Παιδιά, κοίτα. Εκεί είναι το κτίριο. Δεν ξέρω πού είναι αυτά τα κακή ακριβώς, αλλά εδώ είναι, παιδιά, κοίτα. Πρέπει να πας εκεί μέσα και να βρεις, κατάλαβες? Κοίτα, εκεί. Ναι. Κανείς δεν ξέρει. Δεν είστε να ξέρετε τι θα γίνει σήμερα, παιδιά. Και πρέπει να πάω άοπλος, δηλαδή χωρίς όπλα. Ναι,
χωρίς όπλα, να πάρεις μόνο λεφτά και να δώσεις λεφτά και να πεις ότι Ραφάρι είπε μόλις θα φέρετε τα πράγματα να πάρετε τα υπόλοιπα, κατάλαβες? Ναι, ναι. Σιώ. Γιατί να πάει αυτός όμως, αφού είναι νεαρός, πρώτη φορά πάει τόσο σκληρή η δουλειά. Να μην πω καλύτερα εγώ, που είμαι και Demon Danger. Σου έχω πει, εγώ ξέρω πιο πολλές τεχνίκες. Εσύ είσαι, πώς λέγεται, λεπτός. Εγώ μπορώ κάτι να κάνω. Τι είχε, παιδιά, μη μαλώνετε τώρα. Είμαι άντρας, είμαι άντρας. Κοιτάξτε, τι να κάνουμε τώρα. Είναι δικό μου πλάνο. Πάρα πολύ σοβαρό πλάνο, παιδιά. Να πάει ο Οδυσσέας εκεί και εμείς μαζί σου να πάρουμε όπλα και να είμαστε έτοιμοι. Αν κάτι αυτό παίρνει τηλέφωνο και εμείς μπαίνουμε μέσα και πυροβολάμε. Κατάλαβες, αν κάτι πάει στραβά. Ναι. Ωραία. Πονιό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Κάτω λεφτά. Κοίτα, έλα θα βγούμε μαζί. Έλα. Τα. Δημον, κράτα εσύ. Οδυσσέα, είσαι έτοιμος? Ναι, είμαι έτοιμος. Πάμε! Πήγαινε, πρόσεχε! Πού είναι αυτοί, πού κρύφτηκαν, τι φάση! Πού είναι? Μάλλον κάπου εδώ θα είναι αυτή. Α, να, τι εδώ είναι. Slowly, σιγά σιγά, έλα. Εδώ είναι αυτά τα λεφτά που θέλατε. Κύριε, το όνομα σου. Το όνομα σου. Οδυσσέας. Πού είναι Ραφάριο, εμείς περίμεναμε Ραφάριο. Αυτοί εκεί κάθονται στο αμάξι και μου είπαν εγώ να έρθω εδώ. Τι θέλετε, τα λεφτά δεν θέλατε εσείς? Δώσε τα λεφτά. Να τα. Δεν έχεις όπλα, α? Δεν έχω όπλα, εγώ δεν έχω. Πού είναι όλα τα λεφτά? Αν μας δώσει τα πράγματα, θα σας δώσουμε μετά κι άλλα 5 χιλιάρικα. Τι είπε ο Ραφάριο, δεν κατάλαβα. Είπε ότι θα σας δώσω τα μισά λεφτά, μετά θα μου δώσετε τα πράγματα, μετά θα σας δώσουμε πάλι, και μετά θα σας δώσουμε κι άλλα 5 χιλιάρικα. Δεν ήξερα ότι ο Ραφάριο τόσο έξυπνο. Τι αστείο έχει. Αστείο, είπε τι όνομα μου. Αστείος. Δικά σου όνομα, πες δικά σου όνομα. Johnny the Scary. Johnny ο τρομακτικός. Τρομακτικός εσύ. Ναι, τρομακτικός, σωστά. Μη. Πες το Ραφάριο, μόλις να φέρουμε το υπόλοιπο, να μας φέρετε υπόλοιπο και εμείς θα δώσουμε αυτό το πράγματα. Εντάξει. Φύγε. Εντάξει, τώρα! Φεύγω! Μ' αρέσει η λεφτά πάρα πολύ! Και εμένα! Κράτα! My friend! Μ' ακούς! Ναι, πώς! Πήρουμε τα λεφτά! Κατάλαβα! Μπορείς να τους σκοτώσεις! Συγκινάω τώρα! Μου αγαπητοί σας, έλα μαζί γρήγορα, ντάμαι! Έλα! Στον αρμάνα, τιμό, στον αρμάνα! Φάει, ντάμαι! Как дела, все нормально, держи! Не, Оля, мне пора! Сделал? Молодец! Да, Наталья! Браво! Так, сейчас! Oh, no!
Παιδιά, βαγγίδα, βαγγίδα! Το πέτυχα, παιδιά! Τραυματίστηκε! Παιδιά, ήταν πολλά σίγουρα παγίδα. Οδυσσέα, οι άλλοι τρέχουνε, αλλά ο σνάιπερ, ο τραυματίας είναι εκεί πέρα, πήγαινε δες τι κάνει. Σω, γιατί ρωσού τυπέ, δαμάει, δαμάει, πιστεί. Ωραία, πέθανε. Θα δείτε τι θα πάθετε, θα σας βρούμε και θα σας εξοντώσουμε, επειδή είμαστε GL Army. Και παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, βάλτε like, κάντε εγγραφή. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κόκκινο καμπανάκι, το ακάμπανο κουδανάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και γεια!